Πάμε να συναντήσουμε τώρα το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και την πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξένο Γιανακοπούλου. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Φιλιππακόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Μετήχατε προχτές στην κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, όπου αποφασίσατε τον οδικό χάρτη που θα πάτε μέχρι τις εκλογές. Βέβαια, πρέπει να επικυρωθεί και από την Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σαββατοκύριακο. Αλλά νομίζω ότι τα βασικά τα έχετε αποφασίσει μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κινούμαστε βάσει της εξουσιοδότησης που έδωσε η ίδια η Κεντρική Επιτροπή την περασμένη Κυριακή. Δηλαδή, μετά από την απόφαση που ελήφθη για την άρση εμπιστοσύνης, όπως προβλέπει το καταστατικό με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, η ίδια η Κεντρική Επιτροπή στη συνέχεια εξουσιοδότησε την πολιτική γραμματεία, προκειμένου να φέρει εισήγηση σε δύο εβδομάδες, δηλαδή 21-22 Σεπτεμβρίου, ως προς το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Άρα αυτό κάνουμε και πρέπει να σας πω ότι με ένα αίσθημα συλλογικής ευθύνης απέναντι στο κόμμα, στα μέλη, στους φίλους μας και κυρίως στον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, στους προοδευτικούς πολίτες που αυτή τη στιγμή το βλέμμα τους είναι στραμμένο πάνω μας, θα ήθελα και εγώ να διαβεβαιώσω ότι κινούμαστε με ένα αίσθημα συλλογικής και ατομικής ευθύνης, προκειμένου με καταστατικό και δημοκρατικό τρόπο να φτάσουμε στη διαδικασία του έκτακτου συνεδρίου και στη συνέχεια των εκλογών της νέας ηγεσίας του κόμματος. Μάλιστα. Έχετε εικόνα εσείς μέχρι τώρα ή εκτίμηση για το τι θα κάνει ο κ. Κασελάκης? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Φαντάζομαι ο ίδιος το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί πάνω στις προθέσεις του. Μάλιστα. Τώρα, ούτε ακόμα βέβαια έχουν δηλώσει κάποιοι δημοσίες ότι θα είναι υποψήφοι, αλλά ακόμα δεν έχουν κατεθεί υποψηφιότητες για το ποιοι θα κατέβουν, ποιες θα κατέβουν για την προεδρία του κόμματος. Κοιτάξτε, βάσει της διαδικασίας και του καταστατικού, στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή θα εισηγηθεί η πολιτική γραμματεία αφενός στο χρονοδιάγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, τη στιγμή που θα υπάρχει, σύμφωνα με την πρόταση που πρέπει να σας πω υιοθετήσαμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία, προβλέπεται το έκτακτο συνέδριο για τις 1 με 3 Νοεμβρίου. Άρα είναι αυτονόητο ότι η πολιτική γραμματεία θα εισηγηθεί στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ως Σεπτέμβρη και τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι κάποιος υποψήφιος. Υπάρχουν μια σειρά προϋποθέσεις τις οποίες και θα εισηγηθούμε. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το όργανο το κυρίαρχο που θα αποφασίσει. Έτσι είχε γίνει και πέρυσι, σας θυμίζω. Μάλιστα. Τώρα, οπότε φαντάζομαι ότι μετά την Κεντρική Επιτροπή θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο ποιοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ή υποψήφιες. Ποιοι και ποιες, για να είναι και ακριβείς. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είδα τη δημοσκόπηση χθες στην GPO, κύριε Ξένο Γιανακοπούλου. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να την παρακολουθήσετε. Και είχε και ένα ερώτημα για την δική σας διαδικασία, την εκλογική διαδικασία. Το βλέπουμε εδώ για τους καταλληλότερους, για τα καταλληλότερα πρόσωπα. Και βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας, αν και δεν έχει ούτε καν έχει δημοσίως τοποθετηθεί για τα θέματα αυτά, είναι πολύ μπροστά με ένα ποσοστό 42,8% και ακολουθούν ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Βασίλη. Θα ήθελα το σχόλιο σας, παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταρχάς όσον αφορά τις υποψηφιότητες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να... Κυρίως αναφέρομαι στο σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνετε. Θα τοποθετηθώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μιλάω τώρα συνολικά για υποψηφιότητες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ νωρίς πριν ξεκαθαρίσω το οποίο ποιοι είναι υποψήφιοι. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και εγώ πάντα έχω πει ότι είναι και ο εγγυητής και της ενότητας και της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό στους ερωτώμενους να υπάρχει μια τέτοια μεγάλη αποδοχή και εκτίμηση στο πρόσωπό του. Μάλιστα. Φοβάστε ότι ενδεχομένως να οδηγηθείτε σε κάποια νέα διάσπαση? Πιστεύω πραγματικά, και αυτό σας το λέω και από την εμπειρία μου, ότι όσο πιο συλλογικές, διαφανείς και δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες, τόσο δεν υπάρχει και περιθώριο για τέτοιου είδους τοξικές αντιπαραθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε διάσπαση. Νομίζω ότι όλες ανώμαστε το βάρος της ευθύνης. Γι' αυτό και σας είπα ότι ξέρουμε ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα ευρύτερο προοδευτικός κόσμος προβληματίζεται και έχει το βλέμμα του επάνω μας. Άρα εμείς πρέπει να εγγυηθούμε πάνω απ' όλα μια ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία, ώστε στο τέλος η ίδια η βάση του ΣΥΡΙΖΑ
να επιλέξει μέσα από τη διαδικασία που θεωρεί η Κεντρική Επιτροπή και το έκτακτο συνέδριο τη νέα ηγεσία, καθώς και τη νέα Κεντρική Επιτροπή. Γιατί εδώ θέλω να σας επισημάνω ότι αποφασίσαμε ότι θα τηρήσουμε απαρέγκλητα το καταστατικό, το οποίο προβλέπει ότι η εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συνοδεύεται την ίδια μέρα και μια δεύτερη κάλπη εκλογής Κεντρικής Επιτροπής. Ούτως ώστε να υπάρχει πραγματικά μια δημοκρατική ανάδειξη όλων των επιπέδων ηγεσίας και του Προέδρου και της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Τώρα, αυτό δεν μπόρεσε να γίνει μέχρι τώρα, γιατί πέρσι ήταν μια έκτακτη συνθήκη που τα πράγματα πήγαν πολύ γρήγορα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό, θα είναι το ερώτημα. Ξέρω ότι έχετε μεγάλη εμπειρία σε όλες αυτές τις διαδικασίες και από τον προηγούμενο χώρο που βρισκόσασταν, το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βγει από αυτή τη δίνη που βρίσκεται τώρα και να ασκήσει αντιπολίτευση, παραμένει εξωματική αντιπολίτευση και τώρα που μιλάμε, αν και οι δημοσκοπήσεις που βλέπω τον δείχνουν με μονοψήφια ποσοστά, πιστεύετε όμως ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει από όλο αυτό, να ασκήσει αντιπολίτευση, να ακούσει τα αιτήματα των πολιτών, τη δυσαρέσκεια των πολιτών κατά της κυβέρνησης και να μπορέσει να προχωρήσει? Θα σας απαντήσω λέγοντας ότι οφείλει να βγει και ενωμένος και συλλογικός και με διαδικασίες τέτοιες που πραγματικά να μπορέσουν να του δώσουν μια νέα δυναμική. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι σε μια περίοδο που υπάρχει μια εκ των πραγμάτων αναταραχή και μια μεταβατική φάση μέχρι ότου να στηθούν οι κάλπες για τη νέα ηγεσία, είναι φυσικό αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί και μια τέτοια αντανάκλαση στις δημοσκοπήσεις. Δεν θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Πιστεύω πραγματικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και πρέπει και μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία να βγει ακόμα πιο δυνατός. Βέβαια, εγώ εδώ θέλω να πω και κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει και ο κάθε υποψήφιος και η κάθε υποψήφια για την Προεδρία του κόμματος να τοποθετηθεί με ένα σαφές πρόγραμμα. Αυτό για μένα είναι μία προϋπόθεση προκειμένου να είναι και σαφείς οι προτεραιότητες που θέτει ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια, αλλά επίσης αυτό είναι και ένας όρος για τη συντεταγμένη και συλλογική πορεία την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, εδώ για μένα τα ζητήματα είναι τρία. Είναι αφενός, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα θα πρέπει να συνεχίσουμε μία ισχυρή παρουσία στη Βουλή ως αξιωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό εξάλλου και ο Νίκος Παπάς, που είναι θεσμικά ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, πήρε απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να παραστεί το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακριβώς για να, και να υπάρξει και η παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι βασικές μας προτεραιότητες. Το δεύτερο είναι ότι ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια πρέπει να τοποθετηθεί για το σχέδιο που πρέπει να έχει σήμερα μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φυσικά, επειδή ένα από τα μεγάλα ζητήματα της περίοδου είναι η ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια θα πρέπει να προβάλλει και μια συγκεκριμένη στρατηγική γύρω από αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν, εδώ δεν θα είναι απλώς, κατά τη γνώμη μου, μια εκλογική αναμέτρηση αυστηρά μόνο προσώπων. Πρέπει το κάθε πρόσωπο που θα επιλέξει να είναι υποψήφιος και υποψήφια να απαντά και σε αυτά τα βασικά ζητήματα και διακυβεύματα που αφορούν και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και θα έλεγα ευρύτερα τον προοδευτικό κόσμο στη χώρα μας. Τελευταίο ερώτημα μας και το λέτε αυτό. Επειδή εκλογική διαδικασία υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ και περίπου πάνω κάτω στο ίδιο διάστημα θα έχουν τελειώσει και οι δύο διαδικασίες, λίγο αργότερα εσείς, αλλά περίπου μέχρι τέλος του χρόνου τέλος πάντων θα είναι και τα δύο κόμματα με εκλεγμένες τις νέες ηγεσίες τους. Αυτό η ενιαία κεντροαριστερά, αυτός ο προοδευτικός χώρος μπορεί να βρει, λέτε, μετά από τις εκλογές αυτές και μια νέα έκφραση, μια ενιαία έκφραση, κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να επισέλθω στις διαδικασίες εκλογικές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι που κυρίαρχα τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσουν. Αυτό που όμως πιστεύω είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζητούμενο, δηλαδή πώς μπορεί να ανασυγκροτηθεί ο προοδευτικός χώρος. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πέρα το ζητούμενο αυτό μας υποχρεώνει να αναπτύξουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει τη διάλυση των κομμάτων. Νομίζω όμως ότι σημαίνει ότι πρέπει με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο να υπάρχουν διαδικασίες σύγκλησης κοινών πρωτοβουλειών και στη Βουλή και σε κοινωνικό επίπεδο, και εφόσον αυτό προχωρήσει,
σε κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο, μετά είναι όλα ανοιχτά και μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε εκλογική συνεργασία. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Φιλιππακόπουλε, μέσα από ένα σχέδιο και μια στρατηγική. Γι' αυτό κιόλας είπα και πριν ότι δεν είναι ένα άλμα στο κενό. Πρέπει να, σε αυτό το στόχο. Θέλει βάσεις, δηλαδή. Όλο αυτό το πράγμα θέλει βάσεις. Θέλει συγκλήσεις, θέλει προετοιμασία και θέλει και καλή πρόθεση, βέβαια. Και καλή πρόθεση. Ναι. Από όλους που θα συμμετέχουν, από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει σε αυτή την κατεύθυνση. Και μέσα από τη διαδικασία και για το έκτακτο συνέδριο και την εκλογή της νέας ηγεσίας, σίγουρα θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα είναι στη συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Έξενο Γιανακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.